Καλημέρα σε όλους. Σήμερα βρισκόμαστε στο Χολαργό. Έχουμε να βάψουμε το διαμέρισμα αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα θα αντιμετωπίσουμε την υγρασία εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι η υγρασία αυτή που βλέπετε εδώ πέρα προέρχεται από το μπάνιο εδώ. Θα δείτε εδώ τώρα ότι είναι ο τείχος που συνδέει το μπάνιο. Από εκεί περνάνε κάποιες σωλήνες δηλαδή. Και είναι αυτός ο τείχος εδώ. Λοιπόν, η υγρασία στο μπάνιο έχει φτιαχτεί, βασικό αυτό έτσι, και ήρθε η σειρά μας να φτιάξουμε από εδώ πέρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα βγάλουμε την πρίζα για να μας ενοχλεί. Αυτή είναι μια πρίζα σόκο, έχει μια βίδα στην μέση την οποία την ξεβιδώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο έτσι. Φαίνεται ότι ο σχελετός όμως εδώ έχει κολλήσει, θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε και αυτόν. Κατά αυτόν τον τρόπο, είχε κολλήσει ένα χρώμα παιδιά, γι' αυτό και δεν έβγαινε. Το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, και βλέπουμε τι έχει γίνει. Χτυπάμε λίγο εδώ να δείτε, κοιτάξτε πως είναι. Όλο αυτό είναι κούφιο. Αυτό τώρα όλο θα το ξύσουμε. Ξεκινάμε με μια ξύστρα. Να βγάλουμε όλα τα σαφρά όπου βγαίνουν, έτσι, και όσο βγαίνουν. Βλέπετε πως έχει απλωθεί η υγρασία. Λοιπόν, το μελιμέρι μας ξύθηκε, τώρα θα σκουπίσουμε και θα σταρώσουμε. Με μια ξεσκονίστρα ξεσκονίζουμε καλά. Αφού σκουπίσαμε καλά, θα σταλώσουμε τον τοίχο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Αυτό το κάνουμε ώστε να δέσει το σαφρό το χρώμα εκεί που δεν έχει φύγει, δηλαδή έτσι, να δέσει και να κολλήσει με το σοβά και να δημιουργήσει έτσι, να κάνει μια γέφυρα, δηλαδή ώστε να μην παρεθύνει. Ή ο στόχος μας, ή ανάλογα το υλικό που έχουμε ετοιμάσει, οποιοδήποτε είναι αυτό. Λοιπόν, η επιφάνεια μας είναι έτοιμη. Θα αφήσουμε περίπου μισή ώρα με μία ώρα, επειδή είναι καλοκαίρι τώρα, να τραβήξει και να σφίξει το αστάλι και μετά θα προχωρήσουμε τη διαδικασία. Εδώ τώρα φτιάχνουμε παρετίνι, στόκο δηλαδή. Στόκο στοκαρίσματος ή αλλιώς παρετίνι. Ανακατεύουν καλά να φύγουν όλοι οι σβόλοι και ο στόκος μας θα είναι έτοιμος για να τον εφαρμόσουμε. Εδώ τώρα το αστάλι έχει στεγνώσει, έχει σφίξει έτσι, ο σοβάς είναι έτοιμος. Τα σαφρά έχουν κολλήσει στο πάνω στο σοβάρι, δηλαδή, και είμαστε έτοιμοι να στο κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση εδώ τώρα, επειδή είναι όλα αυτά τα μικρά, εγώ δεν θα στο κάνω λίγο εδώ. Θα στο κάνω όλο τον τοίχο έτσι για να δημιουργήσω μια πολύ καλύτερη επιφάνεια. Δεν θα στο κάνω τοπικά λίγο, θα το στο κάνω όλο, αυτό θέλω να πω. Οπότε παίρνω στο κομπόλικο εδώ, το στο καλό μου. Και το κόλπο είναι, το δουλεύω λίγο στη σπάτουλα πάλι, έτσι, την ποσότητα του στόχου. Τι δουλεύω σε πάντα έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Όσο το δουλεύω έτσι, πετυχαίνω να φεύγουν οι σβόλοι από το υλικό και θα ξεκινήσω. Η σειρά είναι από κάτω προς τα πάνω, έτσι, όταν είμαστε χαμηλά. Ξεκινάμε λοιπόν. Στην αρχή δεν μας νοιάζει καθόλου να στρώσουμε. Απλά θα γεμίσουμε με στόχο. Βλέπετε εδώ τι κάνω. Βάζω πόλη και παρετίνη. Ξέρω ότι είναι ένα από τα καλύτερα υλικά για να κάνει δουλειές, δεν σκάει εάν εφαρμοστεί σωστά. Σε πολλούς, θα ήθελα να σας πω κάτι τώρα, ότι υπάρχουν πολλοί αυτοί που, πολλοί μάστορες μάλλον θα πω, που για την παρετίνη δεν έχουν και την καλύτερη ιδέα. Λένε μάστορα παρετίνη, βάζει μάστορα, εγώ δεν βάζω παρετίνη, γιατί σκάει μάστορα, εγώ φτιάχνω τσιμεντοειδές, μάστορα το βάζω ρετίνη, μάστορα το κάνω. Παιδιά,
Η Παρετίνη είναι ένα υλικό το οποίο φτιάχνεται έτσι από την εταιρεία. Ο κατασκευαστής την έχει φτιάξει και την έχει εφαρμόσει για να στοκάρει τρύπες και επιφάνειες. Η Παρετίνη, εάν εφαρμοστεί παχιά, δεν σκάει. Έτσι, εάν εφαρμοστεί σε παχιές τρόφιμα, να πω δηλαδή, δεν σκάει ποτέ. Έτσι, σε όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την Παρετίνη. Και άρα σταματήσει, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Σηκώνω και το χέρι λίγο πιο ψηλά. Μέχρι και εδώ. Λοιπόν, τώρα. Θα μαζέψω άλλη μία τώρα για να ξαφανίσω τις γραμμές. Και εδώ τώρα σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να το αφήσουμε να στεγνώσει και να το τρίψουμε. Κάνουμε το ίδιο και ακόμα. Βάζουμε μπόλικο υλικό, δεν το λυπόμαστε. Σε αυτό το σημείο το μεριμέτι μας είναι έτοιμο, να μην σας απασχολούν οι γραμμές αυτές που έχει κάνει έτσι. Το θέμα είναι να έχει γεμίσει και να μην έχει κενά, το να εξέχει κάτι δεν μας πειράζει, γιατί τρίβεται πάρα πολύ εύκολα. Θα δείτε τώρα πως με το τρίψιμο θα το ισιώσουμε όλο και δεν θα φαίνεται τίποτα, έτσι. Λοιπόν, το αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και αύριο, την επόμενη μέρα δηλαδή, θα το τρίψουμε. Το μεριμέτι τώρα έχει στεγνώσει, περάσαν 24 ώρες, έχω βάλει γαντάκι όπως βλέπετε, μάσκα προστατευτική, έχω εδώ γυαλόκαρτο νούμερο 120, έχω και τριβή οχυρός, πάλι 120. Τι θα κάνουμε τώρα, θα τρίψουμε το μεριμέτι μας, έτσι, αυτές είναι οι γραμμές, ελάτε λίγο από κοντά να δείτε. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η γραμμή έτσι που άφησε η σπάτουλα. Γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάνε ότι μάστρο, πώς να αποφύγω τις γραμμές σπάτουλας, τι να κάνω, πώς να στοκάρω καλύτερα. Αυτό εδώ δεν είναι λάθος, αυτό εδώ είναι σωστό. Πρέπει, εάν αφήνετε τέτοιες γραμμές, να μην σας ανησυχεί καθόλου, γιατί κοιτάξτε εδώ, με μια κίνηση, κοιτάξτε πόσο εύκολα τρίβεται. Βλέπετε εδώ, πώς εξαφανίζεται η γραμμή. Το βλέπετε. Εννοείται ότι όλο αυτό θα τριφτεί, έτσι. Θα σβηστεί. Και τρίβοντας το έτσι, ακριβώς εδώ. Βλέπετε ότι σβήνει και δεν φαίνεται. Οπότε θα ήθελα να μην μου ανησυχείτε καθόλου για τις γραμμές που αφήνει η σπάτουλα. Έχουμε πει βαθουλώματα δεν πρέπει να υπάρχουν, γραμμές σας υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να τρίψουμε, όπως σας έχω δείξει και σε άλλα βίντεο, τα γύρω-γύρω. Να σβήσουμε εδώ την άκρη. Βλέπετε πως άρχεται να τρίπεται. Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Δεν φοβόμαστε καθόλου. Εάν σβήσουμε σωστά την άκρη, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Εάν σβήσουμε σωστά την άκρη, δεν θα φαίνεται ότι εδώ είναι μπάλωμα, ότι είναι μεριμέτι. Έτσι, όταν βαφτεί όλο, θα το δείτε μετά και με την κάμερα ότι εδώ θα εξαφανιστεί το μεριμέτι αυτό, έτσι.
Αφού έχουμε τρίψει με το γυαλιόχαρτο αυτό όλη την επιφάνεια, θα πάρουμε τώρα το τριβείο χειρός και θα σβήσουμε αέρα όλες τις γραμμές που έχει αφήσει το χαρτί, έτσι. Κοιτάξτε εδώ που θα πάμε να σβήσουν όλα. Είναι έτοιμο, με μια ξεσκονίστρα ξεσκονίζουμε όλο. Έχει σβήσει, δεν έχει δοντάκι, όπου και να πιάσετε το χέρι, γιατί το ελέγχεται. Τυχόν τώρα μικροατέλειες, τρυπίτσες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει φύγει, θα γίνει τοπικά ψιλομερεμέτη στο πρώτο χέρι. Αφού βάλουμε το πρώτο χέρι χρώμα, έτσι θα το ξαναελέξουμε για να δούμε αν χρειάζεται πουθενά να το ξαναχτυπήσουμε. Ήρθε η ώρα τώρα, αφού σκουπίσαμε και το καθαρίσαμε καλά-καλά, να το ασταρώσουμε. Ξεκινάμε. Βάζουμε υπόλοιπο αστάρι, το οποίο το έχω αραιώσει 1:4. Το αστάρι μπήκε, το αφήνουμε να στεγνώσει για μισή ώρα έως μία ώρα και μετά θα κάνουμε την εφαρμογή του χρώματος. Το αστάρι μας έχει στεγνώσει, εδώ έχουμε το χρωματάκι μας για να δούμε εάν θα χρειαστεί κάποιο ψιλομερεμέτη. Βλέπετε εδώ, έτσι όπως τρώει το χρωματάκι, δεν φαίνεται τίποτα, όλα έχουν εξαφανιστεί. Έτσι. Βλέπετε εδώ φίλοι μου. Βλέπετε κάποιο μερεμέτη, γιατί εγώ δεν βλέπω μερεμέτη εδώ. Εγώ βλέπω μόνο τείχο. Λοιπόν, το αφήνουμε να στεγνώσει έτσι όπως είναι μόνο του τοπικά και μετά θα δώσουμε σε όλο τον τείχο δύο χέρια. Το πρώτο χέρι τοπικά όπως κάναμε στέγνωσε, τώρα θα βάψουμε όλο τον τείχο. Το πρώτο χέρι μόλις τελείωσε, θα το αφήσουμε να στεγνώσει και μετά θα δώσουμε και το δεύτερο χέρι. Όπως βλέπετε, το μερεμέτι μας έχει ήδη εξαφανιστεί και δεν φαίνεται τίποτα. Θα το δούμε και τελικά και τελειωμένο. Το πρώτο χέρι έχει στεγνώσει, πάμε να δώσουμε και το δεύτερο χέρι, έτσι, το τελικό. Έχουμε κάνει τα αποψήματα, εννοείται.
Ο τείχος μας τελείωσε, περάσαμε και δύο χέρια χρώμα. Θέλω να έρθετε λίγο κοντά να το δείτε και να μου πείτε πού υπάρχει το μελεμέντι. Γιατί έχω ακούσει στα σχολεία, έχω διαβάσει επίσης από πολλούς φίλους οι οποίοι δεν την ξέρουν τη δουλειά. Κάνουν την παρατήρηση ότι λένε μάστορα, εδώ έβαλες παρετίνη. Παρετίνη είναι λία. Εδώ ο τείχος είναι σαγκρέ. Θα φαίνεται διαφορά. Παιδιά, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δεν υπάρχει καμία μα καμία διαφορά.